Γεια σας, γεια σας κοριτσάρες μου όμορφες. Γέλασε πάρα πολύ με τα σχόλια από κάτω το προηγούμενο βίντεο. Ωραία, αφού θέλετε να μιλάω, πάρτε τα τώρα. Ελπίζω να έχετε βολευτεί, να έχετε κάνει το καφεδάκι σας, τα τσιγάρα και λέω να ξεκινήσουμε. Τα συγκεκριμένα χέρια δέχονται πολύ φόρτο εργασίας, είναι η κοπέλα που δουλεύει σε εργοστάσιο και δεν βολεύεται πολλές φορές να έρθει στην ώρα της, οπότε τώρα έχουν πάει 2 μήνες και... Ευτυχώς το προηγούμενο σχέδιο είχαμε κάνει ένα νιούτ χρωματάκι και τουλάχιστον μεγάλωσε και δεν φαίνεται τόσο, δεν χτυπάει τόσο πολύ στο μάτι αυτό το χρώμα. Συνήθως ξεκινάω την αφαίρεση στο αριστερό χέρι από το μικρό δαχτυλάκι και στο δεξί χέρι από τους δείκτες. Τους αντίχειρες τους κάνω μόνος τους, είναι ξεχωριστή παρέα. Στην ουσία τα νύχια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση που θα πρέπει να βγάλω όλο το υλικό από πάνω και να ξαναπεράσω το ίδιο. Φυσικά εδώ πέρα που βλέπουμε κάποια νυχάκια, θα το δούμε στην πορεία, που είναι χτισμένα από την προηγούμενη φορά, φυσικά θα αφήσω τη βάση που είχαμε χτίσει, το μάκρος. Αυτό το χρώμα ακριτζέλ που είχα δουλέψει την προηγούμενη φορά με έχει τελειώσει, αυτό είναι μια ρώσικη μάρκα, είναι ρώσικη εταιρεία, δεν έχω ξανά τέτοιο χρώμα, οπότε αναγκαστικά θέλω δε θέλω θα πρέπει να βγάλω όλα αυτά για να δουλέψω με ένα άλλο. Εδώ στο μισαίο και στον παράμεσο βλέπω ότι έχουν φύγει σχεδόν όλα τα στρασάκια, οπότε χωρίς φόβο δουλεύω με φρέζα. Αν ήταν λίγο πιο μεγάλα στρας, θα προτιμούσα εγώ να τα αφαιρέσω με ένα πενσάκι. Έχω ένα πενσάκι ειδικό για τέτοιες δουλειές. Αυτό δεν το ακονίζω καθόλου. Εγώ το έχω για στρασάκια και μόνο. Οπότε αφαιρώ με αυτό εδώ το πενσάκι και ύστερα βάζω φρέζα για να μην την ζωρίσω. Εκτός αυτού, όταν τα κάνουμε με φρέζα, πετάγονται. Μια φορά αυτό μου πήγε, το ένα στρασάκι μικρό, μου πήγε στο μάτι και μου πονούσε μετά. Οπότε σε αυτά λίγη προσοχή. Έχει μακρύνει πάρα πολύ το νύχι. Σίγουρα θα το πάρω με το μισό το ελεύθερο άκρο. Μη σας πω και παραπάνω, θα το δούμε λίγο πιο μετά. Αφού βγάλαμε το υλικό από πάνω, την πολύ την παχιά τη στρώση, βλέπουμε ότι όλα τα νύχια βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Κάποια έχουν το φυσικό της, τη φυσική της βάση, κάποια είχαμε χτίσει την προηγούμενη φορά, κάποια είναι σπασμένα από αυτή τη φορά, τα οποία θα χτίσουμε τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μην φαίνονται χάλια διαφορετικά χρώματα κάτω το νύχι, όταν το κοιτάει από κάτω η πελάτησα, πάντα δουλεύω με ένα ακριτζέλ, τζέλ, με ένα σκληρό υλικό που να έχει καμουφλάς χρώμα. Ό,τι έχετε πλησιέστερο στο χρώμα του νυχιού. Αφού έχουμε κάνει καθάρισμα, περνάω Ultra Bond πάνω σε φυσική επιφάνεια, εκεί που είναι το φυσικό μας νύχι. Ultra Bond είναι μία έκδοση primer χωρίς οξύ. Διαφορετικές εταιρείες το ονομάζουν σαν Debonder, Ultra Bond, ή δεν ξέρω, μπορείτε να το βρείτε με διαφορετικές ονομασίες, η ουσία είναι η ίδια. Primer είναι scotch, είναι ταινία κολλητική διπλής όψεως. Πάει και κολλάει πάνω στο νύχι αυτό από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά θα κολλήσουν από πάνω όλα τα υπόλοιπα που θα βάλουμε στην πορεία. Το primer δεν χρειάζεται φουρνάκι για να στεγνώσει, παρόλα αυτά εγώ το βάζω, δεν ξέρω γιατί, μη με ρωτάτε. Το νιώθω, ψυχολογικό είναι. Μας λείπουν αρκετά νυχάκια, νομίζω στο αριστερό χέρι είναι μόνο το ένα, ενώ στο δεξί μας λείπουν 3. Οπότε θα χρειαστούμε χαρτάκια, θα χρειαστούμε φόρμες που θα κάνουμε επιμήκυνση. Οι δικές μου είναι πάρα πολύ απλές και φτηνές, νομίζω είναι 500 κομμάτια μέσα σε ρολό και έχουν, δεν ξέρω, 10-11 ευρώ το πολύ, δηλαδή μου φτάνει για αρκετό χρονικό διάστημα αυτό. Δεν είναι πολύ καλής ποιότητας όμως, είναι πολύ μαλακά τα χαρτιά τους σαν βάση, οπότε λυγίζουν εκεί που δεν πρέπει και αν θέλουμε μακρύ νύχι, σταθερό, πρέπει να χτίσουμε ένα ευπρεπέστατο σωστό νύχι, δεν θα μπορέσει να γίνει. Εκεί θα χρειαστούμε κάτι πιο ακριβό, κάτι πιο σταθερό. Για αυτές τις περιπτώσεις έχω τις φόρμες από την εταιρεία Brillbeard ή από την Amy. Αυτή τη στιγμή έχω αυτές τις 2. Βασικά σήμερα ξέχασα να σας πω ότι δουλεύω με το καινούργιο ακριτζέλ, η μάρκα λέγεται NC bla bla, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σας το πω μετά, θα το αναγράψω στο κουτί πληροφοριών. Τι θέλω να πω γι' αυτό εδώ.
Είναι πολύ μαλακό στη δουλειά. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε τόσο πολύ. Έχω συνηθίσει λίγο πιο σκληρό ακριτζέλ να είναι. Μόλις το πατάω, το πινέλο βουτάει μέσα. Δεν ξέρω το καλοκαίρι πόσο βολικό θα είναι στη δουλειά. Δεν το νομίζω. Βασικά όλα είναι θέμα συνήθειες. Απλά έχω συνηθίσει λίγο διαφορετικού είδους υλικό. Τώρα φυσικά μπορώ, αν σε περίπτωση ανάγκης, να προσαρμοστώ και σε αυτό, ας πούμε, αλλά νομίζω πως, βασικά όχι νομίζω, το ξέρω, ότι αυτό το ακρί τζέλ περιέχει πολύ ποσότητα τζέλ. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο ακρί τζέλ από πολύ τζέλ, οπότε δεν νομίζω να ξαναπάρω αυτή τη μάρκα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε πόσο ομοιόμορφα έκατσε πάνω στον ήχη. Αυτό συνέβη ακριβώς για αυτό το λόγο που είπα πριν. Περιέχει πολύ τζέλ, το οποίο έστρωσε απλά μόνο του πάνω στον ήχη. Θυμάμαι όταν πρωτοβγήκαν τα ακρί τζέλ, προσπάθησα εγώ πριν αγοράσω να φτιάξω ένα τέτοιο υλικό. Και λοιπόν σε ένα κουτάκι τζέλ που είχα μισό τελειώσει, είχα ρίξει σκόνη ακριλική και είχα πετύχει ακριβώς τέτοια ρευστότητα όπως είναι αυτό εδώ τώρα που δουλεύω. Κορίτσια, ξαναλέω, όλα είναι θέμα συνήθειας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο στα σχόλια τι ακριτζέλ δουλεύετε, αν δουλεύετε, και τι είδους ρευστότητα σας αρέσει. Δουλεύετε πιο πολύ σκληρό να είναι το ακριτζέλ ή προτιμάτε λίγο τέτοιο να πλάθει πιο εύκολα. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω το τι σχήμα θα κάνουμε. Χτίσαμε τετράγωνο, αλλά στην πορεία το λεπτύναμε λίγο, το στενέψαμε και το πήγαμε λίγο προς μπαλαρίνα. Λίγο ένα στενό τετράγωνο μας βγήκε. Κοιτάξτε πόσο γυαλιστερό αποτέλεσμα. Λες και πέρασα τζέλ, όχι ακριτζέλ. Έχω πάρει και το διάφανο της ίδιας μάρκας και νομίζω πως ξέρω πού μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη ρευστότητα ακριβώς. Θα μου κάτσει πολύ ωραία σε αυτό που σκέφτηκα, θα σας το δείξω μετά. Αφού τα λιμάραμε ήδη μας αρέσουν, τώρα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Είπαμε να κάνουμε αυτοκόλλητα, αλλά πάνω σε ένα χρώμα που να μην είναι τόσο χτυπητό. Και θυμήθηκα ότι μου είχε έρθει τότε η κάψουλα από την εταιρεία Amy, η οποία περιείχε ένα γκρι ποντική πολύ όμορφο. Και κοιτάξτε όντως πόσο όμορφο είναι αυτό το χρώμα. Περιέχει αρκετή χρωστική ουσία, οπότε θα μπορούσα να το βάλω με μία στρώση. Εγώ όμως, εντάξει, έχω συνηθίσει να δουλεύω δύο στρώσεις, οπότε το έκανα δύο πολύ λεπτές στρώσεις και τώρα θα περάσουμε στο σχέδιο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα αυτοκόλλητα από την εταιρεία Amy, αυτά μπορείτε να τα παραγγείλετε. Για το άλλο που είπαμε να μπορέσετε να παραγγέλνετε υλικά, δεν ξέρω, δεν μίλησα ακόμα με την εταιρεία, θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Λοιπόν, έχει κάποια τετραγωνάκια και γεμάτα και είναι μόνο το πλαίσιο, οπότε λέμε μόνο με το πλαίσιο να παίξουμε ένα σχέδιο που μέσα σε αυτό το τετραγωνάκι θα έχει το χείλι που είχα βάλει σε μία από τις τρεις κοπέλες που σας είχα ανεβάσει στο Instagram. Πολύ βολικό μου βγήκε αυτό τελικά. Όταν κολλάμε αυτοκόλλητα πάνω στην επιφάνεια, αυτή η επιφάνεια δεν πρέπει να κολλάει. Οπότε εμείς τώρα πρώτα κολλάμε το αυτοκόλλητο, αφού έχουμε στεγνό τον ήχη, δεν έχουμε περάσει κανένα χρώμα τώρα και θα πρέπει να βάλουμε πρώτα τα αυτοκόλλητα ένα πάνω στο άλλο στην προκειμένη περίπτωση και μετά γύρω-γύρω εδώ πέρα θα γεμίσω τον ήχη με χρώμα, με βασικό χρώμα που είπαμε, το γκρι. Αν επιθυμείτε να μπει το αυτοκόλλητο πάνω στο χρώμα που έχετε βάψει τον ήχη, που θα το κάνουμε τώρα σε λίγο, θα πρέπει λοιπόν ή να σκουπίσετε τη λιπαρότητα από τον ήχη ή να περάσετε αυτό το σημείο από πάνω με ένα top χωρίς λιπαρότητα. No wipe λέγονται αυτά, μόνο αυτό το σημείο που θέλετε να μπει το αυτοκόλλητο. Δεν χρειάζεται να κάνετε πάχος σε όλο τον ήχη. Αυτό και πάω να κάνω τώρα, βλέπετε, θέλω να πιάσω κάποια πρόταση, κάποια γραμματάκια, να κολλήσω σε αυτό εδώ το μπλε, έχουμε περάσει το μπλε χρωματάκι, για να σπάσουμε λίγο το γκρι, καταλάβατε. Οπότε κάτω από τα γράμματα περάσαμε το μπλε, σε αυτό το σημείο που θέλαμε να κολλήσει, περάσαμε με ένα top no wipe και πάνω σε αυτό κολλήσαμε τα γράμματα.
Και τώρα για να κρατήσουν αυτά και αφού αποφασίσαμε να γίνουν τα νύχια μας matte, τα matte top coat δεν κρατάνε τόσο καλά. Οπότε για να εξασφαλίσω εγώ το μέλλον μου, για να μην έρθει αύριο μεθαύριο η πελάτησα και μου πει ξέρεις έφυγαν αυτά, κάτι δεν κράτησε σωστά, θα πρέπει να περάσουμε ένα top γυαλιστερό. Αν έχετε με κολλώδιο ουσία καλύτερα, αν δεν έχετε δεν πειράζει, αρκεί αυτό το top που θα περάσετε να μην είναι γυάλινο. Εγώ έβαλα τέκλας από την εταιρεία Amy, είναι καουτσούκ top. Είναι τα top που μπορούν να δουλευτούν, να περαστούν από πάνω το νύχι και από πάνω από το ημιμόνιμο και πάνω από το σκληρό υλικό, αν χτίζουμε το νύχι με τζέλ ή με ακριτζέλ. Αν πάτε και κάνετε και βάλετε ματ ή οτιδήποτε δεύτερη στρώση πάνω από γυαλιστερό top coat, αυτό απλά θα φύγει, θα γλιστρήσει επειδή η επιφάνεια είναι πολύ γυάλινη, καταλάβατε. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα με μία εμπάστα από την εταιρεία Amy μαύρο χρώμα, συνεχίζω εγώ το σχέδιο, δεν μου έφτασε, λέω να γεμίσω λίγο αυτές εδώ οι περιοχές που έμειναν άδειες με ένα πινέλο βεντάλια. Κάνω έτσι λίγο από ένα πέρασμα δεξιά και αριστερά και βγαίνει ωραίο συμπλήρωμα. Το ίδιο κάναμε και στα υπόλοιπα νυχάκια, βρήκαμε κάποια αντίστοιχα αυτοκόλλητα που να ταιριάξουν. Κάναμε βέβαια, συμπληρώσαμε με το γαλάζιο, αυτό νομίζω έκατσε καλύτερα από ότι αν ήταν ένα γκρι χρωματάκι. Λέω στο τέλος να θυμηθούμε λίγο πως ήταν αυτά και πως έγινε, νομίζω κάναμε πολύ ωραία δουλειά σήμερα. Υπόσχομαι από εδώ και πέρα θα μιλάω πολύ γιατί μ' αρέσει, θα μοιράζομαι. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, bye bye!